Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Παντώνης Μαγκαλάς και είμαι θαλάσσιος επιστήμονας και ερασιτέχνης και πολιτικός φωτογράφος. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Εθνικό Παρατηρητήριο Βιομηχανικότητας για την πρόσκληση σε αυτό το συνέδριο και επίσης να ζητήσω συγγνώμη διότι δεν μπορώ να παρευρίσκομαι. Οπότε θα σας παρουσιάσω ό,τι έχω να πω μέσα από μια μαθητοφωνημένη παρουσίαση. Στη σημερινή ομιλία θα σας μιλήσω για τη χρήση της Combat κάμερας κάτω από το νερό. Πάμε. Ναι, κόβω λίγο. Ακούγεται ή υπάρχει πρόβλημα? Ακούγεται. Μπορεί κάποιος να απαντήσει? Είναι χαμηλός ο ήχος. Να. Για μισό λεπτό να δω τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Τώρα ακούγεται καλύτερα. Μια compact κάμερα είναι... Ακούγεται τα ίδια. Λεπτό να δω τι μπορώ να κάνω λίγο με τον ήχο. Α, ήταν καλύτερα. Ωραία. Εντάξει. Μην ανησυχείτε, θα σας στείλω το σύνδεσμο από το βίντεο και όλες μετά. Μια μηχανή, μια φωτογραφική μηχανή που έχει σχεδιαστεί κυρίως για απλή χρήση, για απλή λειτουργία και απλή χρήση. Λοιπόν, compact κάμερες αποτελούν ιδανικό εργαλείο για ερασιτέχνες δίτες αλλά και για επιστήμονες που πραγματοποιούν υποπτυχές έρευνες, καθώς έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά. Έχουν πολύ μικρό βάρος, είναι εύχρηστες, έχουν πολλά σετ ρυθμίσεων τα οποία είναι έτοιμα μέσα στην ίδια την κάμερα, είναι πιο οικονομικές, αλλά μπορούν επίσης να τραβήξουν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Κάτι το οποίο ψάχνουν οι περισσότεροι ερασιτέχνες δίτες και ερασιτέχνες φωτογράφοι. Παρά την ευκολία της χρήσης της compact κάμερας, πρέπει να προσέχουμε κάποια βασικά πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν την κάμερά μας όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά και να τραβάει καλύτερες φωτογραφίες. Υπάρχουν κάποια πράγματα στην επόμενη διαφάνεια τα οποία πρέπει να προσέχουμε σε κάθε φωτιά πριν αλλά και μετά. Ορισμένες compact κάμερες είναι από μόνες τις αδιάβροχες, όπως είναι η TAF series της Olympus, οι οποίες έτσι παρέχουν μια έξτρα ασφάλεια στον ερασιτέχνη φωτογράφο ή ερασιτέχνη δίτη, ο οποίος θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσουμε το πρωτόκολλο καθαρισμού της κάμερας, καθώς ατυχήματα συμβαίνουν από εκεί που δεν το περιμένουμε. Λοιπόν, στην παρακάτω λίστα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε και κάποιοι κανόνες ως προς το πώς να καθαρίσουμε την κάμερά μας. Αυτά τα βήματα καθαρισμού τα έμαθα και από προσωπική εμπειρία, αλλά και διαβάζοντας ή βλέποντας βίντεο στο διαδίκτυο. Και όπως λένε και οι παλιοί, ένα κιλό πρόληψη στο δυναμί με ένα τόνο θεραπείας. Κανένας φωτογράφος δεν νομίζω να έχει ευχαριστεί ποτέ να καταστρέφεται η κάμερά του από δικό του λάθος. Όπως βλέπετε παρακάτω, τα περισσότερα βήματα απευθύνονται στη χρήση καθαρών επιφανειών και καθαρών μπανιών για τον καθαρισμό της κάμερας, καθώς προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο πιο το δυνατό περισσότερους κόκκους σκόνης μέσα στα O-rings και στα πλαστικά μέρη της κάμερας, προκειμένου να μην υπάρχει μετά κάποια διαρροή και περάσει νερό μέσα στο χάος της κάμεράς μας ή μέσα στους μηχανισμούς της. Με λίγα λόγια, καθαρές επιφάνειες, καθαρά πανιά, εξονυχιστικός έλεγχος, σκόνης μέσα και έξω από το housing, καθαρισμός της κάμερας και κάτι το οποίο δεν είναι σημειωμένο σε αυτή τη λίστα, το οποίο περισσότερο είναι κοινή λογική, δεν αφήνουμε την κάμερα ή το housing στον ήλιο. Τώρα, μετά την βουτιά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πλύνουμε καλά την κάμερα με γλυκό νερό, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε ποσότητα λατιού υπάρχει πάνω στο housing μας και να την αφήσουμε να στεγνώσει. Αφού στεγνώσει καλά, τότε μόνο μπορούμε να την ανοίξουμε. Γενικά αποφεύγουμε το ανοιγό κλίμα του housing, άμα δεν υπάρχει πολύ σημαντικός λόγος. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια θα συζητήσουμε για το πώς προσεγγίζουμε τη θαλάσσια ζωή και πώς τραβάμε φωτογραφίες κάτω από το νερό. Αυτό που πολλοί ερασιτέχνες δίτες ή ερασιτέχνοι φωτογράφοι αγνοούν όταν μπαίνουν κάτω από το νερό είναι ότι πρώτα έρχεται η κατάντηση και μετά η φωτογραφία.
Βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί μια σωστή υποβρύχια φωτογράφηση είναι η εφαρμογή μιας άρτιας κατάρτισης. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, βουτάμε πάντα σε ζευγάρια, προσέχουμε την πλειστότητά μας, ασφαλίζουμε τον εξοπλισμό μας πάνω μας, π.χ. πάνω στο PCT μας, έχουμε μαζί μας τον κατάλληλο εξοπλισμό και το τοποθετούμε πάνω μας, έτσι ώστε να μην μας δημιουργεί πρόβλημα στις κινήσεις μας. Προσέχουμε να είναι εύκολη η πρόσβαση στα εργαλεία μας, όπως η κάμερα για παράδειγμα, και δεν απομακρυνόμαστε ποτέ από το ζευγάρι ή την ομάδα για να τραβήξουμε κάποιο ψάρι που πέρασε από μπροστά μας ή κάτι άλλο το οποίο έχουμε δει. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι όλα τα χαρακτηριστικά μιας άρτιας κατάδυσης υπάρχουν και ότι έχουμε εντοπίσει κάποιον οργανισμό το οποίο θέλουμε να τραβήξουμε φωτογραφία. Πώς ή ποια καλύτερα είναι η σωστή προσέγγιση και φωτογράφηση θαλάσσιων οργανισμών? Κατά εμένα, καλύτερος τρόπος είναι προσεγγίζουμε το στόχο μας αργά και σταθερά. Αποφεύγουμε απότομες κινήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της φωτογράφησης και μετά. Ελέγχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της προσέγγισης της κινήσης των πεδιλών μας για να μην αναστατώσουμε το πυθμένα, π.χ. να σηκώσουμε ένα νέφος άμμου ή κάτι τέτοιο, ή άλλους οργανισμούς που βρίσκονται στην περιοχή. Δεν αγγίζουμε ή μετακινούμε κανέναν οργανισμό προκειμένου να τραβήξουμε μια ωραία φωτογραφία, καθώς έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε ή να αυξήσουμε το στρες του οργανισμού και να υπάρχουν άσχημα αποτελέσματα. Αποφεύγουμε γενικά την επαφή με οργανισμούς ή το πυθμένα για στήριξη, καθώς δεν γνωρίζουμε αν κάποιος οργανισμός αποτελεί κίνδυνο για εμάς. Αποφεύγουμε τη χρήση φακού απευθείας επάνω στο στόχο, προκειμένου να μην αναστατώσουμε τον οργανισμό. Στοχεύουμε πάντα λίγο πιο δίπλα το φως μας, το φακό κυρίως, όχι μόνο για να μειώσουμε το στρες του οργανισμού που φωτογραφίζουμε, αλλά και για να αποφύγουμε αντανακλάσεις και υψηλή φωτεινότητα στο τελικό αποτέλεσμα. Παραμένουμε όσο πιο σταθεροί γίνεται για να έχουμε την καλύτερη δυνατή εστίαση επάνω στο στόχο μας. Αυτά πάνω κάτω είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία πιστεύω εγώ πως είναι σημαντικά κατά την προσέγγιση ενός οργανισμού και τη φωτογράφησή του. Τώρα, σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόμη, αλλά αυτά μπορούν να συζητηθούν και από επαγγελματίες φωτογράφους. Στην επόμενη διαφάνεια θα συζητήσουμε περισσότερο για τις ρυθμίσεις της κάμερας. Είναι αλήθεια πως οι compact κάμερες δεν έχουν πολλές ρυθμίσεις. Έχουν έτοιμα presets ρυθμίσεων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Olympus TG5, στη Staff Series, την οποία και χρησιμοποιώ, υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες επιτρέπουν την underwater φωτογραφία, δηλαδή την υποβρύχια. Υπάρχει το underwater snapshot, underwater wide angle, το οποίο ουσιαστικά μεγαλώνει τη γωνία λήψης, το underwater macro, το οποίο μικραίνει την γωνία λήψης και τραβάμε πιο κοντινές φωτογραφίες, και το underwater HDR. Αυτές είναι οι υποβρύχιες επιλογές που υπάρχουν σε αυτή την κάμερα και την οποία χρησιμοποιώ και μέχρι στιγμής με έχει βολέψει και μου έχει δώσει όμορφα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που υπάρχει flash, φακός ή φως γενικά και ο στόχος μας είναι ακίνητος ή πολύ αργός, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε επίσης μια έξτρα ρύθμιση η οποία υπάρχει, που είναι το microscope mode και είναι εξαιρετικό. Μπορεί να τραβήξει πάρα πολύ κοντινές φωτογραφίες, αλλά πρέπει να υπάρχει πολύ καθαρή ατμόσφαιρα, να είμαστε υπερβολικά σταθεροί προκειμένου να μην χαθεί η εστίαση. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο πολλές φορές κάτω από το νερό. Τώρα, για να κλείσω και να τελειώσω την παρουσίαση, θα ήθελα να σας δείξω μερικά παραδείγματα από φωτογραφίες τις οποίες έχω τραβήξει μέσα από τα ταξίδια μου και να δείτε από μόνοι σας πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές μεταξύ των underwater presets αλλά και του microscope mode του οποίου χρησιμοποιώ κάποιες φορές. Στην αριστερή πλευρά της διαφάνειας μπορείτε να δείτε πώς είναι το underwater macro, δηλαδή η κλειστή γωνία και οι κοντινές φωτογραφίες του underwater mode, του υποβρύχιου mode που χρησιμοποιούμε, κάτι το οποίο γενικά το underwater mode ουσιαστικά ενισχύει το κόκκινο του βυθού, διότι όσο κατεβαίνουμε πιο βαθιά, τόσο πιο πολύ αλλάζουν τα χρώματα που τραβάει μια φωτογραφία και τα χρώματα που βλέπουμε και εμείς ήδη. Γι' αυτό πολλές φορές σας φαίνονται και όλα λίγο πιο μπλε, λίγο πιο πράσινα κτλ. Τώρα, στη μεσαία στήλη μπορείτε να δείτε πώς είναι το wide angle mode της Olympus, δηλαδή η ανοιχτή γωνία, και στα δεξιά τέλος μπορείτε να δείτε το microscope mode, πώς τραβάει. Στο microscope mode δεν έχει τόσο σημασία η αλλαγή του χρώματος από την ίδια την κάμερα, αλλά είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου φωτός όπως είναι το flash ή ο φακός προκειμένου να τραβήξουμε μια τέτοια φωτογραφία, προκειμένου να διευκολύνουμε την κάμερα να εστιάσει στο στόχο μας. Σε γενικές γραμμές, για κάποιον εραστέχνη δίτη, εραστέχνη φωτογράφο ή επαγγελματία κάτω από το νερό που κουβαλάει πάνω του αρκετά εργαλεία,
Προτείνω ανεπιφύλακτα μια compact κάμερα, διότι μπορεί έτσι και να τραβήξει το στιγμιότυπο το οποίο βλέπει μπροστά του, αλλά να έχει και ένα όμορφο αποτέλεσμα το οποίο θα του αρέσει. Και η αλήθεια είναι ότι με εξάσκηση έρχεται η τελειότητα, οπότε σιγά σιγά όσο περισσότερες φωτογραφίες τραβάμε και όσο πιο πολύ εξασκούμαστε, τόσο καλύτερο θα είναι και το αποτέλεσμά μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω εγώ σήμερα. Και για περισσότερες φωτογραφίες ή πληροφορίες ή γενικά για επικοινωνία μπορείτε να μπείτε και στο site μου, το οποίο θα δείτε στην τελευταία διαφάνεια. Αλλά κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι στη θάλασσα μπορεί να μπορούμε να βρούμε θησαυρούς σε κάθε γωνιά της, αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να τη σεβόμαστε και να την παρατηρούμε χωρίς να την καταστρέφουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και καλή σας συνέχεια. Ωραία. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση? Γενικά στις compact μηχανές έχουμε και άλλες δυνατότητες φωτισμού. Το θέμα είναι η σύνδεση συνήθως που έχουμε. Δηλαδή αυτή είναι η υποθαλάσσια compact που χρησιμοποιώ και για, αντί για flash χρησιμοποιώ αυτό προβολέα που εντάξει. Είναι πολύ δυνατός, βοηθάει σε σπηλιές και είναι, γενικά είναι καλό να χρησιμοποιείτε κάποιο φωτισμό αν έχετε, ειδικά σε σκοτεινά μέρη, θα εξηγήσουμε και αύριο κάποια είδη που τα εντοπίζουμε μόνο σε σκοτεινά σημεία, κάτω από βράχια, σε σπηλιές και σε σχισμές διάφορων βράχων. Οπότε... Αν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να την κάνετε τώρα. Το κόστος των compact, των καλών compact μάλλον, όπως είναι η TJ6 κλπ, είναι γύρω στα 400 ευρώ. Τόσο είναι περίπου όμως και οι καινούριες GoPro, το οποίο εκεί δεν έχει τη δυνατότητα το μάκρο. Τουλάχιστον όχι τέτοια εμβέλεια όπως και ποιότητα όπως έχουν οι compact. Υπάρχουν compact υποβρύχες, επίσης ξεκινάνε από 80 ευρώ. Δεν τις συνιστώ με τίποτα, καλύτερα να το αποφύγετε, γιατί αυτές είναι για τα 3 μέτρα μόνο. Ενώ οι υπόλοιπες TJ6, Nikon, Canon, δεν θυμάμαι ποια άλλη, Olympus αν υπάρχει, Reiko κλπ. Είναι συνήθως για από 10 μέτρα και πάνω και περισσότερες πια είναι 30 μέτρα χωρίς housing. Απλώς χρειάζεται πάντα, να ποτέ να μην το ξεχάσουμε, όταν βγούμε από το νερό, να την καθαρίσουμε. Άμα το αμελήσουμε, την επόμενη μέρα παίζει να μην την έχουμε πια. Το καλύτερο είναι να τη βάλετε σε ένα μπολάκι, αφήστε την για 5-10 λεπτά σε γλυκό νερό και μετά ξεπλύνετε την με τρεχούμενο νερό για να φύγει ότι η πόλημα έχει μείνει από αλάτι πάνω ή μέσα σε κάποια τρύπα που μπορεί να έχει η compact. Κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία, αφού δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τότε φτάσαμε τέλος την πρώτη μέρα σήμερα. Τα λέμε τότε αύριο ξανά στις 5 η ώρα, για να γνωρίσουμε κάποια είδη, δεν μπορούμε όλα τα είδη να τα γνωρίσουμε, που βρίσκουμε σε ρηχά νερά και μπορεί οποιοδήποτε να τα φωτογραφίσει και να κολυμπήσει μαζί τους, να τα βρει, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ πολύ.